μειώνονται και ποια εξαιρούνται. Κυρία Μιχελιδάκη, κατά βάση όλα τα πρόστιμα τα οποία προέβλεπε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας μειώνονται κατά 40%. Εξαιρούνται τα επικίνδυνες παραβάσεις, τα πρόστιμα για τις επικίνδυνες παραβάσεις, όπως παραδείγματος χάρη η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η υπέρβαση διπλής διαχωριστικής γραμμής. Αυτές οι παραβάσεις εξαιρούνται. Παραμένουν δηλαδή στα ίδια επίπεδα που είναι και σήμερα τα πρόστιμά τους. Ακούστηκε ότι θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια. Πριν πάμε εκεί, επιτρέψτε μου να σας πω τι θα συμβεί από αύριο το πρωί. Αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο από αύριο το πρωί, λοιπόν, είναι από την ψήφισή του δηλαδή και μετά, είναι η μείωση των προστίμων κατά 40% πλην αυτών των περιπτώσεων που σας είπα και η εισαγωγή διοικητικών μέτρων, όχι προστίμων, για τις εξής παραβάσεις. Ζώνη, καταργείται το πρόστιμο, αλλά αφαιρείται για 60 μέρες το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας. Κράνος, κινητό τηλέφωνο χωρίς ακουστικό, εννοώ hands-free ή bluetooth. Η περίπτωση του να παρκάρουμε μπροστά στις ράμπες των εμποδιζόμενων συνανθρώπων μας και η μη σηματοδότηση των δημοσίων έργων. Το τελευταίο είναι ένα εξαιρετικό μέτρο που λαμβάνεται για πρώτη φορά στον ελληνικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση γιατί πολλά θανατηφόρα ατύχηματα συμβαίνουν από ελλειπή σήμανση των οδικών έργων που γίνονται στις οδούς. Κύριε Μαυραγάνη, εννοείται ότι για αυτά που αναφέρατε τώρα δεν θα υπάρχει χρηματικό πρόστιμο καθόλου. Απλά θα πάμε στα διοικητικά, δηλαδή θα την αφαίρεση της άδειας για 60 μέρες. Για 60 μέρες μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα του οδηγού, τόσο ώστε να καταλαβαίνει ότι αυτές οι παραβάσεις είναι παραβάσεις που μπορούν να προξενήσουν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις για τον εαυτό του και για τους συνανθρώπους του και δεν έχει πρωτεύουσα σημασία το πρόστιμο. Ούτως ή άλλως, εμείς θέλουμε να το διευκρινίσουμε ότι για εμάς τα πρόστιμα έχουν μηδενική αξία. Κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, αυτό που σας ρώτησα για τα εισοδηματικά κριτήρια και κάτι άλλο που διάβασα. Αυτό που ίσχυε ότι όταν πάρεις την κλίση και πας και την πληρώσεις το πρώτο διάστημα, πληρώνεις το 50%, αυτό επίσης καταργείται. Καταργείται γιατί θεωρούμε, κυρία Μιχελιδάκη, ότι γινόταν μια διάκριση εδώ, μια διάκριση σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν μέσα στις πρώτες 10 μέρες να πληρώσουν τα πρόστιμα και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται δύο διαφορετικές κατηγορίες χωρίς να υπάρχει μάλιστα αντίστροφα με το εισόδημά τους. Αυτό που με ρωτήσατε. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, γιατί από τη μία είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Το άλλο πράγμα είναι η εφαρμογή του και έχει πολύ περισσότερο να κάνει με την τροχέα. Όμως αφορά και εσάς. Ξέρουμε πολύ καλά τους ελέγχους. Βγαίνουν έξω από την τροχέα και σου λέει σήμερα γράφουμε για αλκοόλ. Δεν πάνε να περάσουν 100 μηχανάκια χωρίς κράνος. Δεν θα σταματήσουν κανέναν. Σήμερα γράφουμε για ζώνη. Δεν πάνε να περνάνε 200 μιλώντας στο κινητό. Δεν θα σταματήσουν κανένα. Και αυτό είναι ένα στοίχημα που σας αφορά και εσάς. Και μια διαδικασία που πρέπει να αντιστραφεί και σας αφορά και εσάς. Ναι, σύμφωνοι. Η επιχειρησιακή βέβαια στρατηγική που εφαρμόζει η τροχέα αφορά αποκλειστικά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η προστασία του πολίτη αν θέλετε. Εμείς πράγματι είμαστε υπέρ της κατεύθυνσης να ομαδοποιηθούν οι επικίνδυνες παραβάσεις και να μην ελέγχονται εξατομικευμένα κάποιες εξ αυτών. Όμως οφείλω να πω ότι η τροχέα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Πολλές φορές ζητούμε από αυτήν να γίνει και λίγο φορολογικός μηχανισμός, να γίνει και λίγο τελωνιακός μηχανισμός και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, όμως κάποια στιγμή πρέπει να ομαδοποιήσουμε τις επικίνδυνες τουλάχιστον παραβάσεις και να τις ελέγχουμε όλες μαζί. Τώρα με ρωτήσατε για την δυνατότητα που προβλέπει το νομοσχέδιο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν προβλέπει ότι αύριο το πρωί θα συνδεθούν κάποια από τα πρόστιμα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Προβλέπει τη δυνατότητα του Υπουργού Μεταφορών, εφόσον τα υπόλοιπα μέτρα δεν αποδώσουν, εν ευθέτω χρόνο, να συνδέσει πράγματι τα πρόστιμα των παραβάσεων με κάποια εισοδηματικά κριτήρια σε τρεις κατηγορίες. Ουσιαστικά τις οποίες δεν τις ορίζει, τις αφήνει στον Υπουργό να τις ορίσει με υπουργική του απόφαση, εφόσον χρειαστεί στο μέλλον. Άρα αυτό δεν αφορά το αύριο, μέλλον, αλλά είναι υπό σκέψη και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν θέλετε να σας κάνω και μία πρόβλεψη, επειδή ήδη έχουμε πετύχει το 2016 και το 2017 15% καθέκαστο έτος μείωση των σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων, αυτών δηλαδή που προξενούν σωματικές βλάβες ή και απώλεια ζωής,
Νομίζω ότι και με αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε τώρα θα επιτύχουμε έναν πολύ καλύτερο ρυθμό μείωσης και άρα ενδεχόμενα να καθυστερήσει ή και να μην συμβεί ποτέ η σύνδεση με τα εισοδηματικά κριτήρια. Όμως δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Μάλιστα. Κύριε Μαυραγάνη, επειδή αρχίζει και μας πιέζει ο χρόνος, είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Εγώ θα σταχυολογώντας θα κάνω δύο ακόμα. Το ένα έχει να κάνει με αυτό που αλλάζει σχετικά με την ηλικία και την ανανέωση του διπλώματος. Ναι. Έχει αλλάξει και αυτό. Διαβάζουμε ότι θα κληθούν να ξαναδώσουν εξετάσεις όσοι είναι πάνω από ποια ηλικία και αν ισχύει. Ναι, όσον το δίπλωμά τους λύγει με βάση τα νυν ισχύοντα, το δίπλωμα πίσω, αν το κοιτάξουμε, έχει μια ημερομηνία λήξης. Αν η ημερομηνία λήξης λοιπόν λήξει μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, έτσι κι αλλιώς μετά τα 65 χρόνια, ανά τρία χρόνια ανανεωνόταν η άδεια κυκλοφορίας ή το δίπλωμα κυκλοφορίας, εάν λοιπόν λήξει μετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια, πάντως μετά από πέντε μήνες γιατί υπάρχει μια μεταβατικότητα, τότε πράγματι μετά τα 74 χρόνια συμπληρωμένα, δηλαδή στο 75ο, 76ο, 77ο κλπ, θα καλούνται οι συνάνθρωποι μας ανά τρία χρόνια να αξιολογούνται και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις που θα περνούν, θα κάνουν και κάποιες βασικές, έναν βασικό κύκλο δοκιμασίας. Έτσι έχουμε θεωρήσει ότι πρέπει να κάνει ένα βασικό κύκλο δοκιμασίας, όχι το πλήρες πρόγραμμα προφανώς, ναι, για να δούμε εάν τα αντανακλαστικά παραμένουν ως κάτι πρέπει. Τελευταίο, κύριε Υπουργέ, με τα πειραγμένα κοντέρ που συζητούσα πριν εδώ και ο Κώστας, που είναι η επιλογή πολλών ανθρώπων να πάρουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ναι, αλλά πολλά στα πουλάνε ότι έχει τέτοια ηλικία το αυτοκίνητο και έχει κάνει τόσα χιλιόμετρα, αλλά ουσιαστικά στην πορεία φαίνεται ότι αυτό είναι, όπως λέμε, σαπάκι. Ναι. Δηλαδή είναι πειραγμένο το κοντέρ και άλλο πληρώνεις, άλλο πας να αγοράσεις και άλλο σου βγαίνει. Γι' αυτό εκεί και τώρα εισάγουμε, τι γίνεται. Γι' αυτό και εισάγουμε, κυρία Μιχελιδάκη, εδώ πέρα τον θεσμό ότι θα πρέπει σε κάθε μεταβίβαση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, είτε προέρχεται από το εξωτερικό, είτε προέρχεται από το εσωτερικό, να συνοδεύεται με το ιστορικό των τεχνικών ελέγχων, των ΚΤΕΟ, είτε του εξωτερικού είτε του εσωτερικού. Έτσι θα βλέπουμε ακριβώς αν υπάρχει πείραγμα του κοντέρ σε ανύποπτο χρόνο και θα υπάρξει και μια διοικητική, εκτός των άλλων, ποινή με 1000 χιλιόμετρα ανά μήνα που θα θεωρούμε τεκμαρτά ότι έχει διανύσει το αυτοκίνητο αυτό. Μάλιστα. Για να μην εξαπατώνται συνάνθρωποι μας, δεν λέω ότι συνέβαινε σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά συνέβαινε σε αρκετές περιπτώσεις. Και επειδή ήταν ανθρώπινο να προστρέχουν στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λόγω μικρότερου κόστους, πρέπει να τους προστατεύσουμε. Για να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα. Είστε καλά.